Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση με τον Κρουσόνα, την περιοχή του Κρουσόνα. Τα είχαμε ξαναπεί και στις αρχές της εβδομάδας, βέβαια, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων χιόνις εκεί στην περιοχή. Είχαν καταγραφεί και κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία βέβαια τα διαχειρίστηκε άψογα η Δημοτική Αρχή. Ωστόσο, σήμερα ο Κρουσόνας γιορτάζει και τιμά τον Άγιο Χαράλαμπο, τον προστάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, πλήθος πιστών, όχι μόνο εκεί από την περιοχή, αλλά και περιμετρικά, αλλά από και άλλες περιοχές του Ηρακλείου, βρέθηκαν στον ιστορικό ναό του Κρουσόνα στον Άγιο Χαράλαμπο. Πανηγυρική θεία λειτουργία χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ευγενίου. Τοπικοί και πολιτικοί φορείς έδωσαν το παρόν και γενικά το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή είναι εορταστικό. Πάμε να συναντήσουμε ζωντανή σύνδεση με τον Κρουσόνα, να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Φασουλάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρουσόνα, τον κύριο Μύρωνα Μακατουνάκη, τον γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου και βέβαια τον πατέρα Δημήτριο Μερονιανάκη, τον εφημέριο της Ενορίας Κρουσόνα. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά είστε? Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και για την ημέρα. Πατέρα Δημήτρη, να ξεκινήσω από σας. Να ξεκινήσω από σας. Τι σημαίνει η σημερινή ημέρα για την ενορία σας? Η σημερινή ημέρα για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντική. Γιορτάζει πρώτα απ' όλα η Ιεροσύνηνα ιερέα Αντάρτη, ο οποίος ιερέας στα 113 του χρόνια σήκωσε το ανάστημα του απέναντι ένα Γολιάθ της ειδωλολατρίας και νίκησε. Νίκησε η Ορθοδοξία. Επίσης είναι μεγάλη μέρα για μας, διότι αυτός ο ναός είναι ιστορικός. Εδώ γίνεται ένα ολοκαύτωμα που θα έχουμε κάποια στιγμή όταν θα γιορτάζουμε με το Πολιτιστικό Σύλλογο τις εκδηλώσεις το καλοκαίρι, να πούμε περισσότερο. Ακριβώς. Πάμε λίγο και στον κύριο Γιώργο Φασουλάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον υπερδραστήριο πρόεδρο, βέβαια, τα είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Πρόεδρε, εορταστικό το... Για πάμε στον κύριο Φασουλάκη. Κύριε Φασουλάκη, εορταστικό το κλίμα σήμερα στην περιοχή? Βέβαια, σήμερα γιορτάζει το χωριό μας και είναι τιμή μας, τιμή για το χωριό που έχουμε αυτή τη γιορτή. Να πω ότι και κάθε χρόνο κάνουμε, το έχουμε πλέον θεσμό για το χωριό, τέτοια μέρα να κάνουμε και μια αιμοδοσία. Και γιατί δεν χρειάζεται πολύ, 5 λεπτά χρειάζεται από τη ζωή του καθενός, 5 λεπτά από το χρόνο του, για να δώσει ζωή στον συνάνθρωπό μας. Είναι θεσμός δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Πραγματοποιήθηκε και αιμοδοσία, κύριε Μακατουνάκη. Φαντάζομαι υποχρέωση του Πολιτιστικού Συλλόγου να στηρίζει αυτές τις δράσεις, ειδικότερα ανήμερα της εορτής του προστάτη σας. Πάντα βοηθάμε σαν πολιτιστικός. Πρώτα απ' όλα την ενορία μας που κάνει τα πάντα για το χωριό. Βοηθάμε τους γιατρούς μας, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Γιαννακουδάκη, τον Κώστα και τον Τζοράκη, τον Γιώργο, που είναι δίπλα μας. Βοηθάμε με τη δικιά μας θέληση, βρίσκουμε ανθρώπους να πάνε να δώσουμε το αίμα, γιατί κάποιος συνάδελφό μας αποχρειαστεί και εμείς που μπορούμε να το δώσουμε και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να το κάνουμε. Και μέσα στη γιορτή του Αγίου Χαραλάμπου γίνεται άλλη μία, άλλον ένα διαθελοντισμός για το χωριό μας, για να σώσουμε, αν μπορούμε και εμείς, μία ζωή από έναν άνθρωπο. Πατέρα Δημήτρη, οι νέοι έρχονται στην εκκλησία? Πάρα πολύ. Γιατί και εμείς είμαστε νέοι, αισθανόμαστε νέοι. Μπράβο, οπότε έρχονται. Πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας. Έχουμε κοντά μας, εκτός από το Πολιτιστικό Σύλλογο, το αθλητικό σωματείο του ΠΑΟΚ, είναι κοντά μας τα παιδιά. Έχουμε όλους τους συλλόγους, ο σύλλογος αιμοληψίας είναι από όλους τους φορείς του χωριού μας. Είχαμε από μικρά παιδάκια μέχρι η ηλικία που μπορούν να δίνουν αίμα μεγαλύτερο. Το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Κρουσόνας, κύριε Φασουλάκη, ποιο είναι?
Το μήνυμα είναι ότι είμαστε όλοι μαζί δεμένοι, μια γροθιά, και στα καλά και στα κακά. Λοιπόν, και όπως είπαμε, εδώ με τους παπάδες μας, που είναι πάντα δίπλα μας, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπράβο. Κύριε Μακατουνάκη... Πρέσουμε το συνδιοτή που θα κάνουμε μεθαύριο. Το καρναβάλι που θα γίνει την επόμενη, αυτή την Κυριακή, στην επόμενη. Σωστή. Θα δουν από κοντά όλοι που δεν έχουν έρθει το Χρυσόνα. Μπράβο, μπράβο. Τα είπε όλα, κύριε Μακατουνάκη. Τα είπε όλα ο πατέρας Δημήτριος. Τα λέει καλύτερα αυτός από όλους μας. Λοιπόν... Όχι, αυτό το πράγμα. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω στον κόσμο μας, ναι, για να με ρωτήσετε για το καρναβάλι, είναι ότι θέλω να έρθουνε, να δούνε την Κρουσανιώτικη φιλοξενία, να περάσουν στο χωριό μας τέλεια, να φάνε τα φαγητά της περιοχής, 19 του μήνα, Κυριακή. Να έρθουνε όντως την Κρουσανιώτικη φιλοξενία. Η θερμοκρασία έχει κρύο σήμερα στον Κρουσόνα, πώς είναι οι καιρικές συνθήκες. Είναι προς το παρόν άψογες. Κάνει κρύο γιατί έχουμε χιόνι στο βουνό μας. Το χωριό μας είναι πεντακάθαρο. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Και τον κύριο Βασουλάκη, τον κύριο Μακατουνάκη, τον πατέρα Δημήτριο, τον Μερονιανάκη. Λοιπόν,